Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι. Εύχομαι σε όλους με υγεία. Κύριε Μιχάλαρε, σε εσάς και τους τηλεθεατές, τηλεθεάτριες του ΣΥΓΜΑ. Να είστε καλά, κύριε Νικολαϊδή, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι η αλλαγή του σκηνικού του καιρού θα αλλάξει και τον τρόπο που πρέπει να προστατευόμαστε από την πανδημία. Αλλάζει και τη διασπορά. Ως γνωστόν, όταν είναι κλειστά παράθυρα, πόρτες, δεν αερίζεται το δωμάτιο και εμείς κινδυνεύουμε περισσότερο. Από ό,τι διαβάζουμε και στην πρόγνωση του τμήματός σας, έρχονται βροχές. Όχι πτώση της θερμοκρασίας όμως. Έχετε απόλυτο δίκιο. Βεβαίως είναι ουδέν καλό να μηγές κακού. Αντιλαμβάνεστε ότι οι βροχές ή η αλλαγή του καιρού είναι κάτι το ζητούμενο. Ο συγχρονισμός είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται. Ανάλυσε και η ιατρός προηγουμένως επακριβώς τις συνθήκες. Αυτό το οποίο έχουμε να πούμε ως τμήμα μετεωρολογίας είναι ότι γενικά η τρέχουσα εβδομάδα θα είναι μια μεταβατική εβδομάδα. Θα έχουμε έτσι αρκετές νεφώσεις κατά τη διάρκεια μεσημεριού και απογεύματος, με πιθανότητα μεμονωμένων βροχών ή ενδεχομένως και κάποιας παροδικής καταιγίδας. Φαίνεται όμως ότι ιδιαίτερα σήμερα, αλλά και αύριο Τρίτη και την Τετάρτη και από ό,τι φαίνεται μέχρι και το τέλος της εβδομάδας η κατάσταση δεν πολύ αλλάζει, με θερμοκρασίες κοντά στις κανονικές για την εποχή, αλλά το ότι θα έχουμε έτσι μια τοπική βροχή, αντιλαμβάνεσαι στις περιοχές όπου θα σημειωθεί αυτή η τοπική βροχή, ο κόσμος θα προφυλαχθεί, έτσι. Δεν μιλούμε για έντονες βροχές, για μεγάλης διάρκειας, μεγάλης έκτασης βροχές, έτσι, προσέξτε. Είναι κάτι τοπικά, πολύ τοπικά φαινόμενα, μεσημέρι, απόγευμα και αυτά ως αποτέλεσμα ενός συστήματος χαμηλής πίεσης στη μέση ατμόσφαιρα, έτσι. Τα οποία θα κρατήσουν μέχρι πότε υπολογίζετε? Φαίνεται ότι νεφώσεις θα έχουμε μέχρι και το Σάββατο, ενώ βροχές πάνε μέχρι και την Πέμπτη, Τετάρτη Πέμπτη, αλλά δεν αποκλείεται και προς το τέλος της εβδομάδας, δηλαδή Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, να έχουμε παροδική βροχή. Λογικά οι βροχές γεμίζουν και τα φράγματα, αν είναι σωστές και δεν είναι έτσι μπουρίνια, όπως λέμε, να έρχονται γρήγορα και δυνατά. Θέλει υψηλή βροχή για να γεμίσουν τα φράγματα, που ο Αύγουστος ήταν πολύ κακός μήνας για τα φράγματα, κύριε Νικολαϊδη, το γνωρίζουμε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς όμως οι βροχές μας στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια δείχνουν μία απόκληση από τις γενικές βροχές. Περισσότερο είναι πολύ τοπικού χαρακτήρα βροχές παρά γενικές βροχές. Κάτι το οποίο συνέβαινε πριν 20-30 χρόνια, να είχαμε ένα σύστημα το οποίο να επηρεάζει την περιοχή της Κύπρου, να ξεκινά από τον Ακάμα και να φεύγει από την περιοχή του Αποστόλου Ανδρέα. Εν τούτης, τα συστήματα τώρα που φέρνουν τις βροχές στην Κύπρο ευνοούν περισσότερο τις τοπικού χαρακτήρα βροχές, περισσότερο παρά τις γενικές βροχές. Το κρύο πότε θα έρθει? Ορίστε? Το κρύο πότε θα έρθει, πότε θα πέσει η θερμοκρασία, να νιώσουμε λίγο χειμώνα? Εάν λάβουμε υπόψη μας τον περσινό χειμώνα, ήταν ένας θερμός χειμώνας και όχι ιδιαίτερα υγρός χειμώνας. Το κρύο είναι υποκειμενικό, κύριε Μιχάλαρε, να ξέρετε. Κλιματολογία βέβαια έχει τις δικές της μετρήσεις, με τον πιο ψυχρό μήνα να είναι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος στην Κύπρο και οι χαμηλότερες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας να σημειώνονται κατά τα βράδια, ιδιαίτερα τα ανέφελα βράδια Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Κλιματολογικά φαίνεται ότι οι πρώτες βροχές πιο έτσι γενικού χαρακτήρα αρχίζουν να σημειώνονται μέσα με τέλη Οκτωβρίου. Αυτό τουλάχιστον δείχνει η κλιματολογία των τελευταίων 20 ετών. Και οι χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες είναι κατά περιόδους, έτσι, δεν είναι... θυμάστε, από πέρσι είχαμε κάποιες ημέρες που ήταν κρύο, έτσι. Οι υπόλοιπες ημέρες ήταν πάνω από τις κανονικές για την εποχή οι θερμοκρασίες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικολαίδη, για την προγνωσή σας και για το σχόλιο σας. Λοιπόν, τώρα πάμε στην αστυνομία. Πάμε να καλωσορίσουμε τον